Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο κοντά σας σήμερα σε μια πάρα πολύ ζεστή μέρα εδώ στο Tampa Bay Area. Και όλος ο ελληνισμός εδώ στην Αμερική είμαστε υπερήφανοι για την εθνική μας ομάδα που εχθές κέρδισε με την αφρικανική ομάδα. Καλή σας μέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, σε όλες αυτές τις ανατολικές περιοχές. Καλό βραδάκι να έχετε στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Επίσης να ευχηθούμε καλό απόγευμα εδώ στις ΗΠΑ και καλό μεσημέρι στις δυτικές περιοχές της Αμερικής και του Καναδά. Καλό απόγευμα και στην Βραζιλία, αλλά και γενικά σε όλη τη Λατινική Αμερική που μας ακούνε οι φίλοι, οι τηλεθέατες και ακροατές της Φωνής των Ανήνων. Σήμερα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, αγαπητοί φίλοι, θα έχουμε μια special εκπομπή για τον... θα έχουμε για τον Σόρας, ο οποίος είναι γνωστός πλέον για πάρα πολλά χρόνια, 2 χρόνια τώρα, με τα λεγόμενά του περί των 600 δις που έχει, δισεκατομμύρια δολάρια, θα σώσει στην Ελλάδα και όλες τις κομπίνες οι οποίες έχει κάνει μέχρι στιγμής. Αλλά συνεχίζει, το δικαστήριο τον αθώωσε κάτω και λέει δεν ενοχλάει κανέναν. Και αυτός λέει ότι το λάθος γιατί έχει 600 δις. Τέλος πάντων, θα έχουμε μια εκπομπή από μια κυρία. Θα μας πει ο γιατρός από τη Ρόδο μέσω Skype, ο Dr. Λινιός, ο οποίος έχει ασχοληθεί και τον είχαμε ξαναδεί και σε άλλες τηλεοπτικές εκπομπές εδώ στο σταθμό μας. Και θα μας πει ακριβώς σχετικά τι συμβαίνει με όλη αυτή την υπόθεση. Γεια σου, αγαπητέ φίλε γιατρέ. Γεια σας από την Ελλάδα. Γεια σου. Λοιπόν, πώς πάμε, καταπώσαμε το χαμόγελο έτσι, γιατί κέρδισε και η εθνική μας ομάδα χθες. Ήταν μεγάλη υπόθεση αυτή, ξέρεις. Βέβαια. Και επιτέλους οι Έλληνες χάρηκαν και λίγο, βρήκαν και μια ευκαιρία για να βγουν έξω να γιορτάσουν λίγο. Ναι, μετά από αυτές τις ταλαιπωρίες που έχουν με τα πολιτικά στην Ελλάδα και την μιζέρια και όλα αυτά τα πράγματα, ο Θεός σου έστειλε και ένα δώρο, ας πούμε, η εθνική μας ομάδα. Μας χρειάζεται κάπου. Ναι, ναι. Ας ελπίσουμε να βγει η ομάδα πρώτη, ξέρεις. Θα είναι μεγάλη υπόθεση για την Ελλάδα να βγει πρώτη. Έτσι δεν είναι. Πολύ δύσκολο, βέβαια. Yes. Δεν είναι δύσκολο. Εφόσον χτες καταφέρανε και παίξανε με αυτούς τους με τους λεγόμενους, ας πούμε, της Αφρικής, οι οποίοι αυτοί παίζουν πάνω στα βράχια, ξέρεις. Πάνω σε βράχια. Μεγάλοι παίχτες παίζουν σε όλη την Ευρώπη. Άμα έβλεπες αυτές τα μπούτια τους, ήταν λες και ήταν αυτοί να, σκληρογομημένοι κτλ. Τέλος πάντων, μια φορά η Ελλάδα κέρδισε χτες, ήταν μεγάλη υπόθεση γι' αυτό, χαίρομαι για τα παιδιά. Έχουμε κάποια βίντεο στο οποίο θα να παρουσιάσω, μας πάρει ο χρόνος να το παρουσιάσουμε αργότερα. Τέλος πάντων. Τα βίντεο είναι σημαντικά, είναι η συνέντευξη που πήραμε με τον Γιώργο Γιαλτουρίδη από την Karen Hudes. Ναι. Θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες συνωμοσιολόγους στον κόσμο. Αχα. Δούλευε για 20 χρόνια για την Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτή η γυναίκα. Σαν δικηγόρος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ναι. Έχει εμφανιστεί σε μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς του εξωτερικού, όπως είναι το Russia Today, το Αμερικάνικη στιγμή, όπως το ABC. Έχει παίξει ρεπορτάζ του CNN. Είναι η πρώτη φορά που μιλάει με Έλληνες τηλεοπτικά. Αχα. Υποστηρίζει αυτές τις θεωρίες από τις οποίες ξεκινάει ο Σόρας και η παρέα του. Έχει όμως μια βασική διαφορά. Έχει απομακρυνθεί από αυτούς, αν και είχαν συναντηθεί με τον Σόρα και τον Λαμπράκη στην Ουάσιγκτον. Ναι, όπως... Έχει πάρει σαφείς αποστάσεις. Αχα. Και τους αποκαλεί απατεώνες. Δημόσια τους αποκαλεί απατεώνες. Θα τους δούμε σε λίγο στο βίντεο. Αυτή η γυναίκα η οποία δούλευε για την Διεθνής Τράπεζα. Παγκόσμια Τράπεζα. Και έχει ασπαστεί αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας. Θεωρεί ότι ο πρόεδρος των Φιλιππινών, ο Μάρκος, πραγματικά λέει ότι είχε μια αμύθιτη περιουσία, η οποία βρίσκεται σύμφωνα με αυτά που λέει στην Τράπεζα των Φιλιππινών. Δεν συμφωνούμε φυσικά σε αυτά τα πράγματα που λέει, απλά θα υπάρξουν και άλλες συνεντεύξεις. Είναι η πρώτη συνέντευξη. Είναι η πρώτη επαφή που υπήρχε από Έλληνες με την κυρία Karen Hudes. Πάρα πολλοί κόσμος την πιστεύει, την ακολουθεί στο Facebook και από την Ελλάδα. Είναι διάσημη. Είναι από τις πιο διάσημες κυρίες που έχουν βγει στον αέρα και έχουν καταγγείλει την Παγκόσμια Τράπεζα, τις τράπεζες. Θεωρεί ότι με αυτά που κάνει θα κάνει αγώνα ενάντια στις τράπεζες. Αχα. Πολύ ωραία λοιπόν. Να περάσουμε, θα έχουμε και αργότερα τον Γιώργο εδώ, να περάσουμε να δούμε αυτό το βίντεο. Είναι 2 κομμάτια, είναι 22 λεπτά και 25. Για τα παρακολουθήσουμε στην αγγλική γλώσσα με English subtitles από κάτω έχεις βάλει. Με ελληνικούς υπότιτλους, βάλαμε ελληνικούς υπότιτλους σε όλο. Ναι.
για τους για όσους βρίσκονται στην Ελλάδα και δεν γνωρίζουν καλά αγγλικά. Και για αυτούς που εδώ στην Αμερική τα πάντα. Να περάσουμε στο πρώτο μέρος και να ακούσουμε ακριβώς τι έχει να μας πει αυτή η γυναίκα. You are in Tokyo right now, correct? That's right, and you don't have to worry about my time. I'm at your disposal. There's nothing that has more priority. People have been on the front line. People have been lines, and I know that. Uh-huh. And I'm hoping you. Go ahead. And I'm hoping your people can also be there for the solution, the front line for the solution. We hope as well, and we're going to talk about that as well. But as far as your trip in Tokyo is concerned, what exactly is the purpose of your trip to Japan? Because I felt that the Japanese people might be the place for the breakthrough, especially because of Fukushima, because we have a solution for that as well. What is the solution for Fukushima? You mean for the nuclear plant in Fukushima, right? That's right. Where the accident happened. It's polluting the ocean, the nation's oceans. And there is finance available, as much money as is necessary to clean up the mess so that we're not putting the nuclear waste in the oceans, which is what we're doing now. Have those funds been released in order to do the cleanup? No, that's why I'm here in Tokyo. Okay, is the World Bank a part of this effort? I mean, are they holding the funds? Is there any involvement by the World Bank? Yes, you have to understand my position at the World Bank. My position is I am the acting general counsel, and 188 ministers of finance reinstated me. So I have been consulting with all of them for years. Is there any reluctancy on the part of the World Bank in order to release these funds? We have to understand what the resistance is and what we're doing about the resistance. We have to be very specific about that, and I'm happy to go into that. So that everybody can understand, have a playbook, and can be part of the solution. So, did you have any contact with the Greek ministers or the Greek government relating to that? I have had contact with the Greek government and all the governments of the world for years. I started having contact without realizing what the real problem was because I was a lawyer that was trying to get the financial statements of the World Bank to comply with the rules because of the corruption that I knew was there. And they were responsible because of the bondholders who are entitled to accurate financial statements. So I have been in touch with all of the governments of the world and holding them to account. And when the solution started happening was in 2010, which is when I testified in front of the UK Parliament. It was on their website. It was not a interview in person. But and I've had subsequently two other statements up on the UK Parliament website, including I've been working with a coalition of whistleblowers. And one of them is a whistleblower from the World Bank named Elaine Colville. She's the reason that I was able to testify in the UK Parliament, because she had informed me about the there was a write-in series of questions, and so my questions were published, and then in July her question was published as well. And I've just recently been writing to the last committee that held the hearing. What they asked was whether the UK government was adequately dealing with complaints. And I wrote in and I said, I've been complaining to the UK Parliament for years about a very serious problem, and you've been stonewalling the UK Parliament. I was holding the UK Parliament to account, and Elaine Colville had been in touch not only with the Parliament, but with every single governmental agency. She'd been in touch with the Ombudsman, she'd been in touch with her Prime Minister, she'd been writing Freedom of Information requests, and she had adequately documented just how serious the corruption was. Dr. Rignot, me ακούς? Έλα, Dr. Rignot, με ακούς? Σας ακούω μια χαρά. Για πες μου, υπότιτλοι δεν υπάρχει σε αυτό το βίντεο. Υπάρχει υπότιτλος, είναι το δεύτερο εικονίδιο κάτω-κάτω δεξιά. Δεύτερο εικονίδιο. Στο YouTube, κάτω δεξιά. Το δεύτερο είναι το τετράγωνο, το captions.
Α, εκεί. Α, εντάξει, για να το βάλω. Εντάξει, καλά μου το πες, γιατί δεν το ήξερα. Οκ. Θα το διαβάζω να κρατήσεις. Έγινε, για χαρά. Περίμενε. Yeah, there's a very powerful political science modeling tool that came out of the Department of Defense. And the political scientist who developed that is Jacek Kugler. It uses game theory. And it is 90 to 95% accurate. In 2004, he came to me, and I went with him to Ghana to figure out why the Ghanaians were not adopting a freedom of information law. And then I asked him whether he would give me a pro bono, you know, just not charge me anything, and I could model rule of law at the World Bank. And I did, and what I hadn't realized was that the World Bank is a microcosm of the world because it's a special organization. It was created in 1944, and the voting is weighted by the size of the economies. So the U.S. has 16%, and then it's got an internal board of countries which manage the organization. There are 25 of them. 8 of them represent individual countries, and then the rest of them are grouped in what they call constituencies. And so your question whether I've been in touch with the government, I have been in touch with the executive directors from the get-go. I had been in the World Bank legal department for 20 years. They were going to hire me as their general counsel. And that didn't happen, but there was an executive search firm that interviewed me and tried to find out why there was such a turnover in general counsels. And that's when I told that executive search firm that the World Bank financial statements were out of compliance. And if you're an executive search firm for a general counsel position and you hear that the financial statements are out of compliance, you're not allowed to fill the position until you have solved the problem. So I went to the U.S. Congress, I went to the Treasury Department, and they knew that this problem was happening and they knew that they were on the hook to solve the problem. And just to give you a sense of how I've been interacting with the board, there was a governor in New York who was fired. His name was Elliot Spitzer. He was fired because he went to a house of ill repute. And so when the executive directors were firing Paul Wolfowitz because he was giving a big pay raise to his girlfriend, it turned out that they were blackmailing the members on the executive board who were patronizing that same business establishment. I found out about this because I'm an American. I studied at Yale Law School, but I also am an economist, and I have a doctoral degree in economics from the University of Amsterdam. I speak Dutch, and I happened to be in Holland when the member of the board representing the Dutch government, Herman Wijfels, in Dutch, went to the newspapers and it complained about the fact that the board, these are ambassadors, were being blackmailed by somebody when they were trying to fire Paul Wolfowitz. So I went back to the U.S. Congress, to Senator Lugar's office, because Senator Lugar had written 4 letters to the World Bank saying, don't fire this lady. And they fired me anyway. And I didn't like that, and I didn't accept that. And because I'd been there for many, many years, I had a pension. And so I just worked with the problem. And because of this very powerful political science tool, I knew that the problem was going to be resolved. And after I got my statement up in the UK Parliament website, I knew that all I had to do was stick with the problem and it would be resolved with 95% likelihood. I had no idea how deep the corruption was, but a coalition of countries exists to fight the corruption. And what we're dealing with is something called state capture. I'll tell you what the corruption is. It's the banking cartel. And this banking cartel, the members of the Bank for International Settlement, this is not a government agency. These are private banks. And this group has managed to capture 40% of the assets of the 43,000 companies that are traded on the capital markets. Not only that, but they get 60% of their annual earnings. And they have bought up all the media. They have bought up all the media. So it took many, many years before people found out about me. Some people think that I'm just recently blowing the whistle. No, I was blowing the whistle back in 2007 because I was warning the Congress about this political science modeling tool and the fact that the United States was going to lose its leadership. I told them this because I knew that this is what the model was predicting. And then later I found out that Jacek Kugler had modeled
the world politics as well. And this larger model was showing that the United States was not only going to lose its ability to handpick the president of the World Bank, but it showed that there was going to be a currency war if we didn't clean up this problem. And that's exactly what we've been doing. The BRICS countries, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, have now established their own, they're going to have their own separate development bank. They're no longer trading in US dollars. 25% of international trade is now they're offsetting their trade, and if there's any difference that has to be settled in money, they're using gold. And there's a very special role for gold. Let me spend most of the interview talking about where we are now. So I've explained to people who I am, how I've gotten involved, what's happening. Let me explain specifically what is going on, because I didn't know at the time. It turns out that there is a special trust that contains just about all of the world's gold. It was established by Ferdinand Marcos. This gold, people want to know what the gold is. You're referring to the president of the Philippines, of the former president of the Philippines who died in 1989, correct? That's correct. That's who, except, you know, it's not clear about the exact date of his death, because he had a cousin who, you know, he was removed by the CIA. It was not by a popular uprising. You know how the CIA stages these things. And he was sent off to Hawaii, but he had expected that this was going to happen, and he had gotten his cousin to stand in for him. So he was actually, it was his cousin that was in Hawaii, captive. Yeah. But anyway, what Ferdinand Marcos did was he took the world's gold. I was explaining, what is the world's gold? It's gold from King Solomon. It's gold that the conquistadors in Spain gathered up from the Aztec and Inca civilizations. It is gold that was gathered by General Yamashita between World War I and World War II. And what the banks did when they gathered up the gold, they issued certificates to the wealthy people who had the gold. And those certificates had interest that was payable in gold. And the interest has been compounding. So the actual fact, when people say that the banks are owed money by country debt is, by the way, a scam. Because what these banks do is they, instead of allowing the governments to issue the currency, they have the governments issue a promissory note to them, the banks, and then the banks charge interest on the debt. That's a scam. If the countries issue the currency directly, there's no interest payable to these private central banks. The central banks issue the currency, correct? And the governments issue the bonds. The IOUs that you're talking about are the bonds, sovereign bonds. This is a corrupt scheme. And what I am now doing is I have agreements which provide that the governments will issue the currency, and the currency will be in the form of gold coins that are going to be minted from this gold. What Ferdinand Marcos did was he put the gold in a trust for benefit of humanity, and he said that the trust would be for 50 years. The reason he did this, he was a lawyer, and he knew that if somebody claims that they own something and they are not able to prove their claim for 50 years, that claim is extinguished. That's a legal concept called statute of limitations. So this gold was set aside for the benefit of humanity for 50 years. And that 50 years ended. Why Ferdinand Marcos instead of like an American or a European? How did he get involved? He got involved because there was a twin of Queen Victoria named Prince Talano. And he went to the Philippines, and he became, he married a Philippine princess, and his son, Rizal, became an ophthalmologist and did eye surgery for many of the royals and became trusted. And the Vatican... That's what Dr. Reno says, an ophthalmologist. Yeah, and we have discussed about Dr. Rizal and his execution by the Spanish in the revolution of the Philippines in a previous show. So we're familiar with Dr. Rizal and the rest.
Is any of this related? Any of this related to former Indonesian Prime Minister Suharto's gold? Okay. Yes, but the thing about Suharto is that he was a buddy of Ferdinand Marcos, and it was not he was not the M1. Ferdinand Marcos had many identities, and so Suharto was just cooperating with Marcos. And there is a document that I can show you, which shows that there's no question whether Suharto has the signature authority over this gold. He does not. And so a lot of the people that are scamming this gold, there are so many scams, people claiming that they have the control over this gold. They do not. Who is the authority that has the control of this gold? His name is... Under which authority? His name is Wolfgang Struck. He is a lawyer and banker, and the two of us have been working together. And now what I'm doing is I am getting the legal and accounting professions to require the banks to release the gold. Because the banks, you know, when a depositor comes in and deposits money, their authorized assignee is entitled to withdraw it. And they are not allowing Wolfgang Struck to withdraw the money on behalf of the countries. Would this be through a court order? No, well, there are court orders. There are cases in the Philippines. There's also land in the Philippines that Wolfgang Struck has signature authority over. But no, the courts are trying. Some of the courts are just puppet courts for this banking cartel, which is very powerful. And they are trying to gain jurisdiction, which they do not have. No, it's just cut and dry. And there's, you were asking about the role of the World Bank and IMF. They have a role. They have a role. And I'm working with the countries. In April, I prepared an agreement where the countries agreed that they were going to mint this gold as currencies to replace the banking cartel so that countries are not going to have to pay interest anymore. And what I just did yesterday was I wrote, there are taxpayer associations in the world. I wrote to all of them and I said, you are going to help us get this gold out to their proper beneficiaries. And I've also been in touch with all the legal and accounting professions because, you know, they've been part of the problem. For example, in the United States, many of the citizens, most of the citizens do not know that the Constitution was suspended by the banking cartel. They incorporated the United States and they reissued the Constitution, leaving out some of the amendments that were enforced. They just repealed. When did that happen? That happened in 1871. And then in 1933, when the United States was declared bankrupt, they consolidated this and did some other nasty things. And the American Bar Association Journal had a recent article, and I went in there and I provided all of the documentation showing exactly how the legal profession was complicit in hiding this secret corruption. And we're going to come back to this corporate United States that you just mentioned later on in the interview, but please continue. And my question at this point is, we're talking about the gold reserves, global gold reserves. How is that connected to the so-called global collateral accounts? Well, when you say the global reserves, the banks themselves, the central banks, are supposed to have reserves. But when you audit them, you find out that they don't have it. They actually do not have it. Because we abolished the gold standard in 1971. Yes. But before that, in 1930, we said that the in the United States, we repossessed the gold from the people. And we also said that you didn't have to have gold to extinguish the debt. We did all kinds of things to try to separate gold from money, but you can't do that. Gold is money. So are you familiar with the global collateral accounts, not exactly in gold, some sort of liquidity, I gather, in the Far East as well? The global collateral accounts are another word for what I'm talking about, the global debt facility. That is the world's gold that Ferdinand Marcos has put in a special trust agreement for the benefit of humanity.
that Wolfgang Strauss... I think George is referring to a special term that it was used in the past by Neil Kinnon and the OITC about the global collateral accounts. It's exactly. We're talking about the same thing, and I don't want to waste our time talking about these groups that are trying on behalf of secret paymasters to confuse everything. So there is a group that right now you're doing your effort to release these funds and improve the situation all over the world, and there are various other groups that they have a different agenda and they do not work with you, but they're trying to get that money for their own benefit, right? They're trying to confuse everybody. They're trying to attack me and make it difficult for me. So they're trying to sabotage you, in other words. Excuse me? They're trying to sabotage you. Of course. Okay. Yes. Because we're going to come to Greece. I'm sorry, Lefteri. Let me just throw a question here. We're going to come to Greece. But the reason I brought this up, and Dr. Rinos brought it up, is because, you know, we had the infamous $1 trillion lawsuit filed by attorney William Mulligan on behalf of Neil Kinnon in 2011, withdrawn in 2012. They do plan to refile it. And we have these individuals in Greece who are basically working with attorney William Mulligan in their effort, where they do represent, and basically the way you're saying it, Karen, is, from what I understand, is more of a smokescreen right now than anything else. They represent the existence of these accounts. They represent that only they have access to these funds, and through the cooperation of the Greek taxpayer, the Greek voting public, they will be able to access those funds. And recently, in the municipal elections that we had in Greece, they were actually trying to get some of the local mayors to sign on with this in order for them to use the real estate, the immovable property of some of these municipalities in order to access these funds, which was questionable to me and Dr. Rinos and to a lot of others. I have one word for this. Scam. Exactly. That's exactly how we feel about it. Εδώ τελειώνει το ναι, ενδιαφέρον αυτό από την κυρία Κάρεν. Λοιπόν, η κυρία Κάρεν Χιούντες είναι ουσιαστικά η προέλευση όλων αυτών των θεωριών συνωμοσίας. Την αντιγράφουν, παίρνουν αυτά που λέει αυτή και ο Νίλ Κίναν, τα εξελίσσουν, βάζουν εξωγήινους κι άλλα, και ο Σόρας τα ξαναπουλάει στους πιστούς, γιατί αυτό είναι μια παραθρησκευτική οργάνωση, τα ξαναπουλάει στους πιστούς για να πιστέψουν ότι έχει τα λεφτά. Ναι. Πριν δούμε το δεύτερο μισό, να εξηγήσω ότι ο Φέρντιναντ Μάρκος, ναι, και οι εκδηλωτές, ναι, έχει ρίξει πολύ ξύλο. Ο Μάρκος είναι ο δικτάτορας της Φιλιππίνες. Έχει ρίξει πολύ ξύλο. Αυτός που ενδιαφέρθηκε για τον ανθρωπισμό και να σώσει τον κόσμο, έχει εξαφανίσει χιλιάδες κόσμο, έχει εκτελέσει άδικα χιλιάδες κόσμο, έχει στείλει εξορία χιλιάδες κόσμο. Στην Αμερική έχει κατακλέψει τις Φιλιππίνες, εννοείται. Για να καταλάβετε, οι Φιλιππίνες έκαναν εξαγωγή ξυλίας μέχρι που τελείωσαν τα δάση που μπορούσαν να εξάγουν. Mm-hmm. Στα 21 χρόνια που έμεινε στην εξουσία, από το 65 στο 86, υπολογίζεται από την Παγκόσμια Τράπεζα ότι έχει κλέψει γύρω στα 5 με 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Επομένως, δεν υπάρχουν όλα αυτά που λένε για εκατοντάδες τρεις, για το όφελος της ανθρωπότητας. Αυτά παραμύθια. Μάλιστα, έχουν βρει τους λογαριασμούς που χρησιμοποιούσε ο Μάρκος στην Ελβετία με το όνομα William Sanders. Αυτό είναι το κωδικό του όνομα που χρησιμοποιούσε στην Ελβετία. Στην Αμερική, περίπου 10.000 άτομα είχαν κάνει αγωγή το τέλος του 90 κατά της οικογένειας του Μάρκος για βασανιστήρια. Τα θυμάμαι. Και έχουν πάρει γύρω στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σαν αποζημίωση από τα λεφτά του που έχει κλέψει ο Μάρκος. Δηλαδή, ό,τι υπήρχε στην Αμερική που είχε ο Μάρκος. Τελικά, με λίγα λόγια, ο Μάρκος πέθανε.
89 χρόνια. Γιατί έτσι λέμε εμείς. Η κυρία Κανιχιούτης λέει ότι ο Μάρκος δεν πέθανε, πέθανε ένας ξαδερφός του, ο οποίος το έμοιαζε και τον είχαν στείλει εξορίες στη Χαβάη. Και ότι ήταν αγαπητός στις Φιλιππίνες και η CIA τον έβγαλε από την εξουσία. Δεν ξέρω βέβαια πού τα βρήκε αυτά. Εδώ κυκλοφορεί την κυκλοφορία ως ώρας μία πλαστή διαθήκη που λένε ότι είναι η διαθήκη του Μάρκος, στην οποία λέει ότι ο Χίτλερ ήταν Φιλιππινέζος, έτσι. Ας το καλά αυτά, εντάξει. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτά που άκουσα στην ουσία της εκπομπής για την Παγκόσμια Τράπεζα, αναφέρθηκε και αυτό έχει να κάνει, όπως φαίνεται, και με την υπόθεση της Ελλάδος. Κατάλαβες τι είπε στη Μισοσιά, ότι η Παγκόσμια Τράπεζα δεν επιτρέπει στα κράτη να έχουν το δικό τους νόμισμα. Άραγε, αυτό λέει. Άρα γι' αυτό κάποια στιγμή αυτή η γυναίκα είπε την αλήθεια. Δηλαδή γι' αυτό και την κάνανε φάρε κιόλας. Κάποια στιγμή λέει η γυναίκα αυτή, και άμα συνδυάσει τα τελευταία 25 χρόνια, η ευρωπαϊκή κοινότητα. Τι είναι, ένα σκάμ. Τίποτα άλλο παραπάνω. Η ευρωπαϊκή κοινότητα και αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν να είναι ευρωπαϊστές και να ανήκουν στην ευρωπαϊκή κοινότητα πρέπει να καταδικαστούν και να πάνε στην εθνική καρέκλα αυτομάτως. Για τα εγκλήματα που έχουν, για τα εγκλήματα που έχουν για τα εγκλήματα τα οποία έχουν κάνει, εντάξει, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη. Ενάντια του ευρωπαϊκού λαού. Εάν οι Ευρωπαίοι γνωρίζαν ακριβώς το σκάμ της τράπεζας, δηλαδή σου είπε η κυβέρνηση όπως στην Αμερική, τους πήρε το χρυσό. Ο κάθε πολίτης είχε χρυσό στα χέρια του. Τα πήραν οι μαφιόζοι στα κράτη και αφήσανε τον κόσμο να τρώει τι, πίτουρα. Έτσι είναι. Και τώρα έτσι, σου λέει είσαστε χρεωμένοι. Και σου λέει επί 100 χρόνια θα είσαστε χρεωμένοι. Δηλαδή έχουν κάνει το ίδιο πράγμα όπως κάνανε στους Άραβες, οι Άγγλοι, αν θυμάσαι, με τα πετρέλαια. Και λέει αυτή η περιοχή που βγάζει πετρέλαιο 100 χρόνια η δικιά μας διαχείριση. Γιατί χρωστάτε. Σίγουρα έχει δει πολλά στην Παγκόσμια Τράπεζα. Αλλά εκεί που υπάρχει διαφωνία είναι ότι ο Μάρκος άφησε λεφτά για ανθρωπιστικούς λόγους. Άφησε. Υπάρχει κληρονόμος του Μάρκος. Και ποιος είναι ο κληρονόμος? Η κόρη του. Η κόρη του, και έχει βρεθεί από τις Αμερικάνικες αρχές ότι κρύβει λεφτά σε διάφορα νησιά του Ειρηνικού, εκεί σε κάτι Κέιμαν ή κάτι τέτοια. Στην Μπαχάμας. Υπολογίζουν ότι η περιουσία της είναι γύρω στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Και δεν τα δίνει. Η κόρη με το γιο κρατάνε τον πεθαμένο Μάρκος σε ψυγείο. Σε ψυγείο. Αχα. Σε υπόγειο. Δεν δίνουν το πτώμα, τα λεφτά θα δώσουν. Για να καταλάβετε όμως που έχει φτάσει αυτή η θεωρία συνωμοσίας, οι Φιλιππινέζοι, όσοι πιστεύαν στον Μάρκος, στην περιοχή που ο γιος του Μάρκος ήταν κυβερνήτης, είχαν φτιάξει ένα τεράστιο μνημείο με το πρόσωπό του σκαλισμένο στο βράχο. Τι λέει, όλοι αυτοί λοιπόν που πιστεύαν ότι ο Μάρκος είχε αφήσει δισεκατομμύρια. Για να πάμε ένα λεπτό στο δεύτερο μέρος. Πάμε στο δεύτερο μέρος. Ένα λεπτό, να πάμε στο δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, της εκπομπής αυτής και να ακούσουμε εδώ. People are taking advantage of the political situation and the crisis. And that's why he asked, because there are many people who believe them. Plus, you know, Greece has one of the two central banks in Europe that it's a private bank. The Greek central bank is not owned by the government. No, none of the banks are owned by the government. None of them. Okay. Okay, you can continue, Karen, with, you know... Okay, let me tell your audience how to solve the problem, because it has been solved, and the chances that we, the citizens of the world, get the gold that Ferdinand Marcos set aside for us is 95%. How to do this? Get in touch with your ambassador in Tokyo and demand that they negotiate the monetary agreement, which will replace the paper currency, which is about to crash. It will replace it with gold coins. The gold coins will be in whatever currency you decide as a country you want. It could be euros, or it could be your own Greek currency. You'll have to discuss this within your country to find out what you want. And that gold will be there for you to mint into your coins, your currency. You won't have to pay interest on it. And what's going to happen to your country debt?
these banks owe you more than you owe them. It's going to be offset. How do I know this? Because when the banks were gathering up the gold, they issued certificates which were denominated in gold and carried interest. And this interest from the bankers has been compounding. And the price of gold is a wonderful thing. It maintains its value. And the currencies, the paper, has been declining. So this is more than the countries owe the banks. And the banks are going to be put into bankruptcy. Now, they're not going to be closed because we want a smooth transition. We don't want, you know, additional joblessness. We're going to have a smooth transition. In the United States, the bankruptcy regime is called Chapter 11. And the documentation that I have that I'm going to make available to you shows you these bonds, what they look like. And you can just see all of the evidence of what I'm telling you. And you can make sure that your government gets with this program. There's no reason they should support the banking cartel. Right now, because of the situation in Greece, and I have to tell you that the crisis is really it's created by the banks. The Greek government took a loan of $220 billion and gave it to the banks. And the people have a debt that's not theirs. Recapitalization. They have to repay a debt that doesn't. It's not theirs. The issue is, and George brought it up, that there are people at this moment that they take what you say, they change it, and then they try to persuade people. Plus, that's why we have to make clear that you don't have anything to do with this. There is a picture of you with these two individuals, and it's all over the news. I mean, everywhere. Whenever they want to make sure that people will believe them, they will bring up your picture. Like, this is Karen Hudes, we're next to her. One. And the second thing is, they're changing everything you say or everything you write, and right now people are confused. That's why we have to show to the people that there is a different line that Karen Hudes wants to follow. Yeah, that's the picture that... Yes, yes. Not me, but the other picture, yeah. So that one. Yes, I believed them originally, and then they asked me to do things that made no sense, and I separated myself from them. Okay. So you're following your own plan. It has nothing to do with these people. You're following a more clear path that goes against the banks. You have nothing to do with politics. It's just the plain truth, nothing else. That's exactly right. It's very simple. We take the paper currency that's about to crash and we replace it with gold currency. And there's actually another form of currency that's going to be there. It's going to be local currency. So the villages can issue their own local currency for their merchants to trade among themselves. There's an economist named Silvio Giselle who talks about this. What we have in currency is we have something called legal tender laws, which says that only the government-issued currency is legal. And that's wrong. People should be allowed to accept payment in whatever currency they like. And if you have local currency, this creates very good employment for the economies. And so that's also part of this arrangement. We're taking away the control of our economies by the central bankers, the private central bankers, and we're giving it back to the people. So they don't have to pay interest on their currency, and so they can generate employment with their local merchants and businesses. That's what we're doing. And that would be on a global scale? Yes, but we're not talking about world currency. We are not talking about world currency. Local currencies, but on a global scale. Yes, and the gold is going to be denominated in all the separate currencies. Yes? Mm-hmm, mm-hmm.
Okay. There is already a small region in the Mediterranean that has tried this with a local currency, and they're doing well, and the other cities around them, they're going to try it as well. So as an example, it has worked. Of course it worked. In the crisis. Yes, of course it works. And what I was the point I was going to make is there is a lot of distrust of the World Bank and the IMF because it has been captured by this banking cartel. And so what is ultimately going to happen is people, after we do this shift to gold currency, people are going to decide whether they want to keep these institutions or not. If they don't trust them, if they say that it's too dangerous to have these world organizations, fine, get rid of them. Decide what you want to do. This is not a one world government. This is just the opposite. Where is the physical location of all this gold in bulk? Most of it is. Σας προσκαλούμε στην ετήσια σούπερ μεγάλη κουραζιέρα μας, My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνική κουραζιέρα, 18 Ιανουαρίου 2015. Οκταήμερη κουραζιέρα με το σούπερ κουραζιερόπλιο MS Rigo. Φεύγουμε από το Fort Lauderdale. Πηγαίνουμε για το Σαν Τόμας, Σαν Μάρτινι και στο Princess Cay. Ελάτε τώρα κι εσείς μαζί μας στη σούπερ και μεγαλύτερη κουραζιέρα στην Καραβαϊκή. Τηλεφωνήστε για τα εισιτήριά σας και τις κρατήσεις καμπινών στο 727-481-0812. Για ένα τέλειο ταξίδι στην Ελλάδα, Ευρώπη ή όποιο σημείο του κόσμου επιθυμείτε, ελάτε στο ελληνικό πρακτορείο Millennium Travel. Αναλαμβάνουν γαμήλια ταξίδια, εδρομές ή αεροπορικά εισιτήρια στην Αμερική και Ελλάδα. Σε χαμηλές τιμές, κρουαζιέρες αναψυχής, ταξίδια στη Λατινική Αμερική, Ευρώπη και όπου επιθυμείτε. Έχουν πολυετή πείρα και είναι έτοιμοι να σας ετοιμάσουν το ταξίδι των ονείρων σας. Μία επίσκεψή σας στο Millennium Travel θα σας δώσουν κάθε πληροφορία που χρειάζεστε για το επόμενο ταξίδι σας. Χαμηλές τιμές. Millennium Travel. Travel Team και American Express. Τηλέφωνο 727-944-2000. 727-944-2000. Το ελληνικό πρακτορείο που για δεκαετίες σας ετοιμάζει ένα τέλειο ταξίδι στην Ελλάδα. Millennium Travel. Είναι έτοιμοι όταν και εσείς είστε. Τα προϊόντα Κόντος για 60 χρόνια τώρα σημαίνουν απαράμιλη ποιότητα, προσφέροντας δεκάδες σπιτικά προϊόντα όπως χειροποίητη πίτα, φύλλο, σπανακόπιτα, μπακλαβά. Ο Κόντος ξεκίνησε σαν μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Όσο η οικογένεια μεγάλωνε, τόσο μεγάλωνε και η επιχείρηση. Η φήμη και τα προϊόντα της εξαπλώθηκαν, κατακτώντας μεγάλα σούπερ μάρκετς σε όλη την Αμερική. Πέρασαν τα σύνορα φθάνοντας στην Ευρώπη και την Ασία και έγινε παγκοσμίως γνωστή. Kondos Foods. Θα τα βρείτε παντού. Αγαπητοί φίλοι, η οικογένεια Kondos ευχαριστεί θερμά όλους εσάς που μας στηρίζετε για 60 ολόκληρα χρόνια. Darpon Discount Drugs, ελληνικό φαρμακείο. Στο 742 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 934-3400. Έχει τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές, φιλικό περιβάλλον και γρήγορη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε σήμερα το Darpon Discount Drugs. 742 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Restaurant στο Clearwater Beach. Ελάτε οικογενειακό σε αυτό το πανέμορφο οικογενειακό εστιατόριο που για χρόνια σερβίρει όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς.
Έχει τα πάντα που θέλετε από ελληνικά και τελικά φαγητά. Ποικιλία από πίτσες, γύρω, σουβλάκια, καλαμαράκια, μακαρονάδες, ελληνική σαλάτα και πολλά άλλα. Ο ιδρύτης Βασίλης Σιώτης και εγώ σας περιμένουν να σας εξυπηρετήσουν. Στο Κόντο Λία Ρεστοράτε, 674 Golf Boulevard και στο Κρήγορε. Bank is not owned by the government. No, none of the banks. Κυρίες και κύριοι, είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα με τα titles. Επανερχόμαστε με την εκπομπή το δεύτερο μέρος. Okay. You can continue, Karen, with, you know. Okay, let me tell your audience how to solve the problem, because it has been solved, and the chances that we, the citizens of the world, get the gold that Ferdinand Marcos set aside for us is 95%. How to do this? Get in touch with your ambassador in Tokyo and demand that they negotiate the monetary agreement, which will replace the paper currency, which is about to crash. It will replace it with gold coins. The gold coins will be in whatever currency you decide as a country you want. It could be euros, or it could be your own Greek currency. You'll have to discuss this within your country to find out what you want. And that gold will be there for you to mint into your coins, your currency. You won't have to pay interest on it. And what's going to happen to your country debt? These banks owe you more than you owe them. It's going to be offset. How do I know this? Because when the banks were gathering up the gold, they issued certificates which were denominated in gold and carried interest. And this interest from the bankers has been compounding. And the price of gold is a wonderful thing. It maintains its value. And the currencies, the paper, has been declining. So this is more than the countries owe the banks. And the banks are going to be put into bankruptcy. Now, they're not going to be closed because we want a smooth transition. We don't want, you know, additional joblessness. We're going to have a smooth transition. In the United States, the bankruptcy regime is called Chapter 11. And the documentation that I have that I'm going to make available to you shows you these bonds, what they look like. And you can just see all of the evidence of what I'm telling you. And you can make sure that your government gets with this program. There's no reason they should support the banking cartel. Right now, because of the situation in Greece, and I have to tell you that the crisis is really it's created by the banks. The Greek government took a loan of $220 billion and gave it to the banks. And the people have a debt that's not theirs. Recapitalization. They have to repay a debt that doesn't. It's not theirs. The issue is, and George brought it up, that there are people at this moment that they take what you say, they change it, and then they try to persuade people. Plus, that's why we have to make clear that you don't have anything to do with this. There is a picture of you with these two individuals, and it's all over the news. I mean, everywhere. Whenever they want to make sure that people will believe them, they will bring up your picture. Like, this is Karen Hudes, we're next to her. One. And the second thing is, they're changing everything you say or everything you write, and right now people are confused. That's why we have to show to the people that there is a different line that Karen Hudes wants to follow. Yeah, that's the picture that... Yes, yes. Not me, but the other picture, yeah. That one. Yes, I believed them originally, and then they asked me to do things that made no sense, and I separated myself from them. Okay. So you're following your own plan. It has nothing to do with these people. You're following a more clear path that goes against the banks. You have nothing to do with politics. It's just the plain truth, nothing else. That's exactly right. It's very simple. We take the paper currency that's about to crash,
and we replace it with gold currency. And there's actually another form of currency that's going to be there. It's going to be local currency. So the villages can issue their own local currency for their merchants to trade among themselves. There's an economist named Silvio Giselle who talks about this. What we have in currency is we have something called legal tender laws, which says that only the government-issued currency is legal. And that's wrong. People should be allowed to accept payment in whatever currency they like. And if you have local currency, this creates very good employment for the economies. And so that's also part of this arrangement. We're taking away the control of our economies by the central bankers, the private central bankers, and we're giving it back to the people. So they don't have to pay interest on their currency, and so they can generate employment with their local merchants and businesses. That's what we're doing. And that would be on a global scale. Yes, but we're not talking about world currency. We are not talking about world currency. Local currencies, but on a global scale. Yes, and the gold is going to be denominated in all the separate currencies. Yes? Okay. There is already a small region in the Mediterranean that has tried this with a local currency, and they're doing well, and the other cities around them, they're going to try it as well. So as an example, it has worked. Of course it worked. In the crisis. Yes, of course it works. And the point I was going to make is there is a lot of distrust of the World Bank and the IMF because it has been captured by this banking cartel. And so what is ultimately going to happen is people, after we do this shift to gold currency, people are going to decide whether they want to keep these institutions or not. If they don't trust them, if they say that it's too dangerous to have these world organizations, fine, get rid of them. Decide what you want to do. This is not a one world government. This is just the opposite. Where is the physical location of all this gold in bulk? Most of it is in the Central Bank of the Philippines, but there are deposits of over 200,000 metric tons in Switzerland, and some of the other banks have large amounts deposited. It's safe. It's safe, and it's going to be used for the benefit of humanity. Okay, so when we compare the gold reserved in Fort Knox, for example, to these reserves, the gold in Fort Knox should be minute in quantity compared to these, correct? That's absolutely correct. And for example, the Germans asked to repatriate their gold. And first of all, the Treasury Inspector General gave a fake audit to the Germans. It said, we have looked at the books listing, describing the gold, and although sometimes we get our facts mixed up, we think it's okay. And the Germans said, you know, I don't really like that audit you gave me. I think I'd rather have my gold. And the Federal Reserve said, we're not going to give it to you. We're going to get it back to you over 7 years. And then the initial amount that they made available was even less than they had promised. And it was not the gold that the Germans had originally issued. It was different gold. This is an act of war. And the Austrians are now trying to repatriate their gold. It's all the amount of gold that's in the central bank's vaults is minuscule because most of the world's gold is in this global debt facility. So we have seen paperwork referring to Ferdinand Marcos and the global wealth, and it says that it has to be used in humanitarian aid. I don't know if we're referring to the same paperwork. It is exactly the same paperwork, and we, Wolfgang Strzok and I, have decided that the best and most important way to use this gold is to take away the burden of interest on the populations and to mint the currencies.
That's what we're doing. And it's also very important that we do this because the paper currencies are designed to fail. This was part of the scheme to have a one world government. And so we have got to do this very quickly before the paper currencies fail, or we will all be in very bad situations. We will go back to the dark age. Now, there is a committee that it's mentioned on this paperwork, the Committee of 300, if you are familiar with it. Yes. That can you explain what's the Committee of the 300? Yes, that committee was the ones that were trying to ambush Marcos and make him give back the world's gold. They were crooks. I can show you the agreement that that committee offered to Ferdinand Marcos after the CIA took a legally sitting president and destabilized him. And he refused. He refused. It would have been very easy. They were offering him 1.5%, and he, on behalf of humanity, he held out. And so at the moment, they have nothing to do with that. Offer has anything to do with it. The U.S. Treasury supposedly does, and the U.S. Federal Reserve supposedly does, and the IMF World Bank. Now, what I have said to all of the countries is that the central banks are themselves insolvent because of these gold bonds that I was telling you about. And therefore, the governments, and I've told all the governments that since these banks are insolvent, they should declare them bankrupt. And all the individual countries should use their bankruptcy regimes to run these banks. Because if we're going to be issuing gold currency, I don't want these banks to get their hands on it. This is for the benefit of humanity. Yes? So their role is nil. They're insolvent, they're bankrupt, they have no role to, they have no right to say anything. And the World Bank and IMF, yes, those are the institutions that I'm dealing with. So on a local level, who would be in charge per country? The finance ministry? Yes, they're the ones that are the board of governors. And these finance ministers know me very, very well. I have been writing to them and dealing with them ever since, you know, I bought a World Bank bond and then I sued the accounting firm that was not following the auditing standards, that's KPMG, and I sued the World Bank and IMF, and my lawsuit was settled by these ministers. And I'm their acting general counsel. And that's, you know, and I've been dealing with them, and not one of them has come back to me to say that what I said is incorrect. I can show you, you know, I write to these guys almost every day now. I can show you, as a matter of fact, what I wanted to do, I mentioned that I, on my Twitter account that I was going to be having this interview today, and I created a document for you. I can put that in, when we finish the interview, I'll put that in the chat box, and you can put that up for all the people. I put in there the address of the ambassador for the United States. Please put in the address in Tokyo of the ambassador for Greece. We'll get it. In Tokyo, and have all of the people write their embassy and say they should negotiate that monetary agreement. It's time to do that before the paper currency crashes. And that they should also declare the banks in Greece bankrupt because they are insolvent. But right now, it's not an easy process. I mean, the banks, the central banks, they're going to fight back, right? They have nothing to say. I'll tell you, this power transition model has predicted that the coalition of people, honest people, that want to have their countries and their world back is much, much stronger. And you'll see in the document that I'm going to show you what the U.S. military has said about this. You know, there was what you call a false flag attack. They were trying to nuke Charleston, South Carolina on October 8th, and two military heroes, Tim Giardina and Michael Carey, they prevented this, and they had the bomb detonate off the coast of Charleston. And I wrote a blog on this, and then I wrote to John Reimer, who is the Inspector General in the Department of Defense, and I said, you had better reinstate these heroes. And he didn't do that. That's because there is something called the Knights of Malta. That's a secret society
that serves the interest of the bankers. And they took the very top general, like Michael Dempsey and John Reimer, and these, and they rewarded these guys, and they thought that those guys were going to have the United States military unilaterally surrender. And that's not happening. Those guys are, everybody sees them. Everybody sees that they're traitors. And they are, they don't dare to show their faces. There's something called fragging. And that's what they're afraid of now. I've been talking about this in a journal called Veterans Today. There was General Dempsey had a town hall meeting. And I asked General Dempsey, I said, we have the problem with 25% of U.S. Of world trade no longer being denominated in dollars. The Federal Reserve notes are unconstitutional. They're about to crash. And we've got an offer of gold from the global debt facility. And, you know, John F. Kennedy was planning on having the Treasury Department issue dollars directly. And he was assassinated. Ronald Reagan did a study to find out where all the tax revenue in the United States was going. It was going to pay the interest on the debt. And he was about to issue dollars. Those dollars have been printed. They're uncut. They're in the global debt facility. And so I asked General Dempsey why we were not issuing those dollars that Ronald Reagan had printed. Ronald Reagan was shot, and they weren't going to treat him in the hospital until he agreed to renounce that scheme. That's how those bankers work. And so General Dempsey wouldn't answer the question. Wouldn't we have to abolish the Federal Reserve Act of 1913 in order to move forward with the U.S. Treasury printing currency? Okay, what we have to do is we have to declare that bank bankrupt. It is bankrupt. It is insolvent and declared bankrupt under Chapter 13, Chapter 11, whatever. But in the meantime, we issue those gold coins because we are certainly not going to sit and let those Federal Reserve notes crash. They deliberately did something called quantitative easing. I can show you a graph. The monetary economists know very well there's something called gold backwardation. That means that when you try to buy gold immediately for immediate delivery, the price is higher than the gold for future delivery. Why is that? It's because the traders are saying that they're offering gold which doesn't exist. That's called a naked short. They're doing things that are illegal to manipulate the price of gold. So we have been on red alert. I've interviewed Antal Fekete. He's a monetary economist who he gave the keynote speech for the centenary celebration of the discovery of gold in South Africa. And we were talking about the very clear indicators. The central banks will no longer lease gold. That happened back in a year ago, July, because the price of gold for getting the gold back at the end of the term, it was too high to lease it. And what happens about gold is a very special commodity. When paper currency is about to fail, you can't buy gold at any price because the people that hold gold know that the paper is going to fail. So we want to be sure to issue the gold coins before the paper currency fails. It's about to fail. And no, we don't have to wait for the Federal Reserve Act to be enacted or repealed. We can take When you say it's about to fail, what's the time frame that we're talking about? I was just discussing that with Wolfgang Strzok. And we think that if these monetary agreements that I'll show you the prototype for, that I'm trying to negotiate with all of the countries, all of the embassies here in Tokyo have gotten a copy of that agreement. And so once we have that in place, I think that should make the situation much more stable, and we won't have that situation. And what it takes some time to mint coins, so what we can do is on an interim basis, we can have certificates for the coins that will in due course be issued, because the gold is certainly there. The time constraint is just the physical, the biggest time constraint is getting these agreements signed up. They need to be signed up immediately. So all the coins, it would be coin-based
currency system, and all the coins, no matter what the denomination, are gold? Well, look, there are different ways that the mints have of minting the currencies, and of course there's going to be regular coins for the lower, so people can make change. We're not going to take away the regular coinage in the countries. And, you know, people are going to say, well, you know, it's going to be kind of hard to carry thing, the coins around. You can pay on the credit card just as easily as you can when it's the currency's denominated in gold. It's not a difficult thing to do at all. But it is going to be a gold-backed standard. No. When you say standard, that means that it's paper and it's got to be gold. We're not going to be legislating that. For example, we're going to be having gold coins for the existing currency, and then if a country decides in the future that it wants to have a different asset backing, they want it to be petroleum, they want it to be bananas, anything that has value, we're not going to dictate that gold has got to be the standard. That's not what we're talking about. But we are talking about physical gold being minted, and there are lots of coins where this happens now. The thing is, those coins are you know, in the thousand, it's like a worth 1,300 or so. And that's going to be, you know, you've got to figure out how exactly you're going to get these coins denominated. But that's just a ministerial problem. That's not a problem in the concept. In the case of any given country, can this be like you suggested, bananas or oil or gas? Can this be like backed by future exploitation of oil within a certain country's exclusive economic zone? It's going to be whichever way the citizens in the country and the countries decide. But for the immediate, the existing currency is going to be replaced by gold that comes out of the global debt facility. Okay. Yeah? Okay. That's, you know, now, we were talking with George before about the bankers and their role in the crisis. And there is a name that we mentioned 1,000 times in the past months, George Soros, and his involvement in all this, all the banking system and the crisis, and the crisis that was created all over Europe in the last years. So we had serious questions about his role in the banking system. Do you have any thoughts on that? That's one question. I don't have the facts. I know that he's named, but I don't have the facts. We will have all the time in the world to sort through the facts. Okay. All right. We can. I think we're good for today, Lefteri. I mean, we would love to follow up, Karen, sometime in the near future. And just to let you know that this particular segment will air a week from Wednesday, yesterday for you, on the 25th. To avoid of June. The soccer games. Yeah. After the Greek soccer games, on the 25th of June on WPSO.com. It is a television station in Tampa Bay, Florida. I will email you both the YouTube and the address, and we're going to add subtitles for the Greek people who don't speak English. Wonderful. Yes, so they can. And it'll appear on YouTube as well. Okay, I am trying to get my message box up here. Oh, it says instant messaging isn't currently available. We can email. Okay, I'll email you the tweet that I put out on this. Okay. Thank you so much. It's been a privilege. Mm-hmm. And I'm going to send you an email with all the information, and we can schedule another interview whenever you have the time. I certainly have the time. And, you know, this power transition model is very, very accurate. And we are, everything I'm telling you, this is what's actually going to happen. Isn't that wonderful? How long do you plan to stay in Tokyo? I'm going to be here until the end of July, and then I'm going to go to Australia for a conference. There's a group called Nexus Magazine that I'm going to be at their conference, and I'm going to do a speaking tour. And then I'll be back in Washington maybe the 10th of August. Okay, great. So hopefully we can catch you again before you leave Tokyo.
Yes, that'd be great. Thank you very much, Karen. It was a pleasure. Thank you so much. Ωραία λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πάμε στις γραμμές τώρα. Έχουμε στο Skype αυτή τη στιγμή και περιμένει και ο Γιώργος ο Γιαλτουρίδης και ο Ζωντανά. Προηγουμένως είχε ηχογραφηθεί αυτή η εκπομπή, ήταν ώρα του Τόκιο κτλ. Τα ξημερώματα που ηχογραφήθηκε. Έχουμε τον Γιώργο τον Γιαλτουρίδη στη γραμμή και τον Δόκτωρ Ινιό από την Ελλάδα. Ήταν κάτι το τρομακτικό αυτό που μας είπε η κυρία Κέρεν. Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργο, κατά πρώτο. Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα Ελευθέρη, καλησπέρα στην Ομογένεια. Καλησπέρα. Ναι Άγγελε, ο λόγος που επικοινωνήσαμε με την κυρία Χούντες ήταν για τους δικούς μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ναι, για τον... γιατί αυτοί, ο Λαμπράκης, Σόρας και Σία, συγκεκριμένα οι πρώτοι δύο, την πλησίασαν τη γυναίκα αυτήν πέρσι και μάλιστα φωτογραφίες μαζί της, κακό και τα λοιπά, και θέλαμε να ξέρουμε τι ακριβώς γνώμη έχει η κυρία αυτή για τους τύπους αυτούς. Ναι. Και πιστεύω ήταν σαφέστατη στην απάντησή της. Απατεώνες. Αποκάλεσε το θέμα το δικό τους απάτη. Τώρα η κυρία αυτή όντως πιστεύει, αυτή εργαζόταν στην Παγκόσμια Τράπεζα. Ισχυρίζεται ότι ακόμα εργάζεται εκεί. Λοιπόν, και αυτή πιστεύει ότι όντως υπάρχει κάποιο παγκόσμιο καταπίστευμα, κάποιος χρυσός. 8 minutes. Please wait. Your call is being routed. Ένα λεπτό, Γιώργο, σε παρακαλώ. Ναι. Ο κύριος Άρτεμις Ώρας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Από Αμερική σας τηλεφωνάμε. Είσαστε ζωντανά στον αέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο, τον Γιώργο Γιαλτουρίδη και τον Ρινιό στην τηλεόραση. Και μας ακούνε όλοι το αυτή τη στιγμή. Γεια σου Μάκη. Μαζευτήκατε όλες οι σικές μαζί, όλοι οι προδότες μαζί. Μάλιστα. Δεν τρέπεστε εκεί πέρα, ρε, και δεκάτω των προδοτών. Δεν τρέπεστε. Έλα και συνεχίζουμε παρέα. Έδαν αυτό, ακούσουν τον κύριο Σόρα. Ρε των προδοτών και των ευρωμασόνων. Τι να κάνετε, δεν τρέπεστε ρε λίγο. Βλέγετε και σε τηλεόραση. Δεν πάτε να χωθείτε ρε σε κανένα βόθρο. Άντε ρε χάνουμε ένα κουνιά. Τι λες Μάκη. Κουβέντα θέλουμε Μάκη. Μια κουβέντα θέλουμε μαζί σου. Να μιλήσουμε για την Κάρεν Χούντες. Να μιλήσουμε για το Τύχη Σίγμα. Τι θέλεις. Μας έκλεισε τη γραμμή λόγω του ότι έχω πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Άρτεμις Ώρας. Αγενής. Του τηλεφώνησα, ήταν ένα πρώτο τηλεφώνημα στο κινητό του. Έχω μιλήσει προσωπικά μαζί του, με τον Πάτερ Κυρίτσι, εδώ και 6-7 μήνες. Αλλά αρνήθηκε να βγει στον αέρα, γιατί λέει με μασόνους και Εβραίους δεν συζητώ. Και επειδή είμαι Εβραίος και εσύ Ρινιό είσαι Εβραίος καταγωγής και ο Γιώργος Αλτουίδης έχει λέει πατρικό πατέρα ο οποίος είναι Εβραίος, ξέρω. Όχι, και εγώ που τα βρίσκει. Η γυναίκα μου είναι Εβραία. Α, η γυναίκα σου είναι Εβραία. Δεν ξέρω, εγώ είμαι μαξόνος, ποιο βαθμό Λευτέρη, 35-36, 47 έχεις φτάσει με αυτό. Εμένα μου λένε ότι έχω πίσω μου εκατομμύρια, δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία με πληρώνουν το εβραϊκά λόμπι, ο Ντέιβς στη Νέα Υόρκη και ο άλλος από την Ελλάδα, όχι από την Ελλάδα, από την Ευρώπη. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται έτσι. Θα ήθελα έναν αυτό, Γιώργο, θα ήθελα να πω εγώ στο ακροατήριο, γιατί μου γράψανε πολύ και κάποιος φίλος μου λέει, καλά ρε Άγγελε, μου λέει, γιατί το έχετε μονότερμα το σταθμό σας, γιατί είσαι δίκαιος άνθρωπος, φαίνεσαι να είσαι δίκαιος άνθρωπος, μιλάς πραγματικά για την Ελλάδα, πάρα πολλά θέματα. Έχεις βάλει στη γωνία και τους Εβραίους, παρόλο που είσαι Εβραίο και φίλο των Εβραίων. Είμαι φίλος του Ισραήλ και των Εβραίων. Είμαι φίλος και των Ρώσων. Είμαι φίλος και των Σκοπιανών και των Αλβανών και των Τούρκων. Με όλο τον κόσμο είμαι φίλος. Όταν έρθει η στιγμή όμως κάποιος να έρθει στο σπίτι μου και να μου σπάσει ένα τζάμι, δεν είμαι φίλος τότε. Γίνομαι αγρίκυλος. Έτσι. Ένα λεπτό. Για να πούμε στους φίλους ακροατές μας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ορίστε, βάλαμε τον κύριο Σόρα στον αέρα ζωντανά. Ή δεν τον προειδοποίησα, μπαμ, κατευθείαν μπήκε στον αέρα. Το ακούσε το τηλεφώνημα. Μας έβρισε,
και τελεία και παύλα. Από εκεί και πέρα τι να πούμε, δεν θέλει συζήτηση ο άνθρωπος. Ο λόγος εσάς τώρα, Γιώργο και γιατρέ. Εγώ θα είμαι πολύ ευγενικός μαζί του. Και εγώ είμαι ευγενικός, δεν έχω τίποτα. Δυστυχώς έκανε μια τεράστια χλαμάρα για την οποία θα πάει φυλακή. Για λέγε. Θα τον ενημερώσω γιατί δεν το ξέρει. Ναι. Νομίζω ότι κάποιος το δουλεύει πολύ άγρια και έχει φτάσει σημείο να πιστεύει σε χλαμάρες και ο ίδιος. Πρώτα απ' όλα, έχει κάνει μια πρόταση στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πριν από μερικές μέρες, στις 19 του μήνα, να αγοράσει την Εθνική, την Eurobank, την Πειραιώς και ακόμα μία. Και δίνει 100 δις. Αυτά τα 100 δις είναι με τη μορφή μιας συναλλαγματικής πλαστής, την οποία είχαμε αναλύσει στο παρελθόν. Και είναι στη λίστα των πλαστών συναλλαγματικών που είχαμε βγάλει. Ναι. Επειδή λοιπόν κάποιοι θα πάνε φυλακή, και δεν την κάνω πλάκα, θα πάνε φυλακή δυστυχώς, ας ετοιμάζονται από τώρα βαλιτσούλα, ροχαλάκια, εσώρουχα, γιατί θα περάσουν πολύ καιρό στη φυλακή. Και θα ξεκινήσω δυστυχώς από τον κύριο Λαμπράκη, ο οποίος δεν φταίει τίποτα, τον κύριο Βαλσαμάκη, τον κύριο Σύψα, τον δικηγόρο τους, ο οποίος είναι και μέλος της ΕΝΤ. Και δυστυχώς είναι μέλος της ΕΝΤ και όχι μόνο δικηγόρος, γιατί δικηγόρος της ώρα είναι άλλος. Από ό,τι αποκάλυψε ο ίδιος, είναι ο κύριος Μάλιγκαν, όχι ο κύριος Σύψας. Ας τα βρούνε μεταξύ τους ποιος είναι ο δικηγόρος της ώρα και ας φροντίσουν να μην δημιουργούν μια εγκληματική οργάνωση που πάει να εξαπατήσει το ελληνικό και το αμερικάνικο δημόσιο. Αυτά είναι κακουργήματα. Κοίταξε, το... Έχει γίνει χρήση πλαστού εγγράφου, το ξέρουμε, για το οποίο έχει ενημερωθεί η αμερικάνικη δικαιοσύνη, έχει τελειώσει την έρευνά της και έχει πάει πλέον για εκτέλεση. Για investigation. Ο κύριος Σύψας λοιπόν, που είναι δικηγόρος, θα έπρεπε να έχει πάρει αυτά τα χαρτιά τα οποία τα έχει στη διάθεσή του ο κύριος Σόρας, να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Οικονομικών και πριν αρχίσει να στέλνει εξώδικα και σε χλαμαρίτσες, να ξεκαθαρίσει ότι συμμετείχει σε απάτη. Γιατί εμφανίστηκε με τον κύριο Λαμπράκη σαν μέλος της ΕΝΤ. Δεν εμφανίστηκε σαν άσχετος, ούτε σαν δικηγόρος. Εγώ λοιπόν, κύριε Σύψα, σήμερα μίλησα με τον κύριο Μάλιγκαν, τον ίδιο. Το δικηγόρο τον οποίο έστειλε τα ομόλογα στο ελληνικό δικαστήριο για να αθωωθεί ως ώρας τις συναλλαγματικές. Ο κύριος Μάλιγκαν μου ξεκαθάρισε ότι οι συναλλαγματικές αυτές δεν τις έδωσε αυτός το Σόρα, αλλά ο Σόρας σε αυτόν. Ο Σόρας λοιπόν του έδωσε τις πλαστές συναλλαγματικές, ενημέρωσε το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι λέει ο Μάλιγκαν. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν τα απάντησε ποτέ πίσω, έτσι λέει ο Μάλιγκαν. Και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν το όνομά του και τις πλαστές συναλλαγματικές στην Ελλάδα. Εμφανίζοντας τις αναγραμματικές να προέρχονται από το Μάλιγκαν. Το Αμερικάνικο Υπουργείο Οικονομικών ποτέ δεν έχει δεχτεί αυτές τις αναγραμματικές. Η τελευταία επαφή που είχε με αποστολή γραμμάτων ο Μάλιγκαν ήταν το 12 και το 14 το Μάρτιο το Υπουργείο Οικονομικών αποκαλεί απάτη το όλο θέμα. Γνωρίζει, έχει όλο το φάκελο με όλες τις αναγραμματικές, με τις εξοδοτήσεις, με τα ονοματάκια όλων αυτών που συμμετέχουν στην απάτη, στην εγκληματική αυτή οργάνωση. Η Τράπεζα της Ελλάδος, επειδή πλέον για τη σημερινή εκπομπή έκανα ρεπορτάζ μετά από 10 χρόνια, θυμήθηκα ότι ήμουν αρχισυντάκτης κάποτε. Μίλησα με την Τράπεζα της Ελλάδος, με το νομικό της τμήμα. Μου είπαν ότι γνωρίζουν πως πρόκειται περί απάτης. Είναι απάτη το συγκεκριμένο, είναι πλαστό το έγγραφο. Και ότι εξαρτάται από τη διοίκηση της τράπεζας, της Τράπεζας Ελλάδος, εάν θα κινηθούν νομικά κατά το απατεώνα που έστειλε αυτό το πλαστό έγγραφο και το έστειλε στο Σαμαρά, στο Τσίπρα, στην ΕΣΥΕΑ και σε άλλους. Μίλησα με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, οι οποίοι μου είπαν ότι έχουν λάβει το έγγραφο και το έχουν προωθήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος για αξιολόγηση. Εάν κάποιος τους έχει πει ότι αυτό το έγγραφο είναι γνήσιο, είναι ξεκάθαρο ότι είναι πλαστό. Τα τηλέφωνα του Υπουργείου Οικονομικών της Αμερικής, του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή, τα έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και είναι στο site. Ας πάρουν ένα τηλέφωνο τον κύριο Ντελμάρ να αποφύγουν τουλάχιστον τα χειρότερα. Εγώ δεν θα ήθελα, για παράδειγμα, ένας καθηγητής όπως ο Γιουργαντζάς να περάσει 150 χρόνια στη φυλακή. Δεν έχω πρόβλημα μαζί του. Ούτε με το Λαμπράκι έχω πρόβλημα. Μπορεί κάποιος πραγματικά να του πει κορόιδα. Εντάξει. Αλλά να πάνε μέσα για χρήση πλαστών εγγράφων, όπως μια άλλη κυρία που φύγει 80 χρόνια και η εγκληματική οργάνωση, με απειλές για δολοφονίες, ύβρις και τέτοια, γιατί εμένα με έχουν απειλήσει να με σκοτώσουν, για παράδειγμα. Αυτά. Σε απειλήσει να σκοτώσουν, ναι. Φυσικά.
Από την Αμερική ή από την. Να με απειλούν να με σκοτώσουν, έχουν σφαίρες για μένα και τέτοια πράγματα. Από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα. Α, ε, καλά, αυτά είναι συνήθως. Και έχω δημοσιεύσει τις απειλές. Εφόσον λοιπόν ο κ. Γιωργαντζάς, για παράδειγμα, θέλει να συμμετέχει σε μια εγκληματική οργάνωση που απειλεί κόσμο να το σκοτώσει, ας το κάνει. Αλλά όταν θα φάει 15 χρόνια φυλάκι, δεν φταίω εγώ σε αυτό, ούτε ο Γιώργος Γιαλουτρίδης. Κοίταξε, θα δεν έχουμε κάνει καμία καταγγελία να δούμε. Καταγγελίες γίνονται από το επίσημο κράτος. Γιατρέ, θα ήθελα να υπενθυμίσουμε σε μια εκπομπή που είχαμε κάνει με τον Γιώργο και σε νομίζω εδώ και 6 μήνες, 7 μήνες ήταν χρόνο. Και είχα πει στην επικεφαλή της εκπομπής Άρτεμις Όρας, Λαμπράκης και η Σπύρα όλοι μέχρι και 80 χρόνια φυλακή θα πάνε. Λίγα είναι. Καλά. Και αποδείξαμε ότι μια γυναίκα στο Texas somewhere πήρε ένα ακριβώς αντίγραφο σαν και αυτό που είχε ο Σόρας από την ίδια πηγή. Το ίδιο ακριβώς. Και πήγε στην τράπεζα και η γυναίκα λέει θέλω τα 100 μου δισεκατομμύρια τώρα. Τα παίρνει ο τραπεζίτης. Δύο IBOE. Δύο IBOE. Δις έκαστος. Ναι. Λοιπόν πήγε ο. Είπε, I want my 10 B's. Yeah, θέλω τα λεφτά μου τώρα λέει. Εδώ και τώρα. Σε ένα ταμείο πήγε στην τράπεζα Wells Fargo. Yes, το Wells Fargo. Εδώ είναι πολύ χειρότερα. Εδώ είναι το ωραίο. Για να ολοκληρώσω, Γιώργο. Και όταν πήγε στον τραπεζίτη και οι κοπέλες δεν ξέρανε τίποτα, ήρθε ο διευθυντής, μόλις το βλέπει, πάει μέσα, ήταν από το κερί μας, θα δώσω τα λεφτά σας λέει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μόλις πατάει το όνομα και οι τράπεζες γνωρίζουν εδώ πέρα και βλέπουν το όνομα του Wesley, κατευθείαν πατάει το κόκκινο κουμπί, έρχεται η αστυνομία, οι σερίφηδες, την πιάνουν και την πάνε μέσα. Μπούμ κατευθείαν, γιατί απειλούσε και όλες αυτοί. Την πήγανε μέσα, έγινε το δικαστήριο και τελικά η γυναίκα είναι ακόμα σε φυλακή. 80 χρόνια φυλακή. Και λέμε στο Μάκη. Yes, λέμε στο Μάκη ότι υπάρχει δικαστική απόφαση. Παρουσιάσαμε το δικαστήριο εδώ στην τηλεόραση, παρουσιάσαμε τη γυναίκα αυτή, γιατί θέλετε να συνεχίσετε και εσείς αυτή τη μοίρα, αυτή την πορεία της γυναίκας αυτής, εφόσον και τα ίδια ακριβώς ομόλογα, τα ψεύτικα ομόλογα, αυτά τα οποία δεν υπάρχουν ούτε ένα πένι. Καλά σου είπε ο Γεωργιάδη στην Ελλάδα, στην τηλεόραση, στο Κόντρα και στο Άλτρα και δεξιά και αριστερά, ότι αν σε γυρίσουν ανάποδα, ούτε ένα πένι θα πέσει από την τσέπη σου. Και αν πραγματικά έρεσε η Μάκη που μας ακούσε αυτή τη στιγμή στην Πάτρα, γιατί τώρα θα το βάλες, σου είμαι σε surprise, ή θα τη δεις αργότερα την εκπομπή στο YouTube, πες μου κάτι ρε Μάκη. Εάν πραγματικά έχεις 600 δις, αλλά εγώ δεν σου λέω να έχεις 600 δις, ένα εκατομμύριο να έχεις ρε παιδί μου στην τράπεζα, ένα εκατομμύριο δολάρια, δεν θα έβγαινε στην Ομόνια εκεί πέρα, που τα παιδιά αυτοκτονούν και δεν έχουν να φάνε τα πιτσιρίκια και πάω στο σχολείο πεινασμένα και πήρες παιδιά, κάνα κι εγώ μια δωρεάν, ένα τρόκι με μαρούλια. Όχι κρέας που είναι ακριβώς, μαρούλια που είναι φθηνό. Έβγα και εσύ και πες αυτό ένα από το σώρα. Μαρούλια για τον κόσμο να φάνε, που δεν έχουν να φάνε. Κάνε κάτι. Έχουν περάσει τώρα 4 χρόνια, που στο 3, πόσα χρόνια είναι Γιώργο, 3-4 χρόνια. 2 χρόνια και δεν έχουμε δει φως. Ότι έκανες κάτι με αυτά τα δισεκατομμύρια που έχεις. Αντιθέτως, Άγγελε, έχουν πάρει χρήματα αυτοί από τον ελληνικό λαό. Βγάζουν ράνους, άνοιξαν τραπεζικό λογαριασμό και παίρνουν χρήματα από τον ελληνικό λαό πάνω στον πόνο του. Γιατί τα παίρνουν τα χρήματα, εφόσον έχουν χρήματα, γιατί τους παίρνουν τα χρήματα. Αυτοί δεν έχουν δώσει πεντάρα, αλλά έχουν πάρει χρήματα από τον ελληνικό λαό. Γιατί τα ακόμα παίρνουν και το γραμμό στην Eurobank άνοιξε. Γιατί τα παίρνουν τα χρήματα, μπορεί να μου πεις. Να μην σου πω και τι άλλο. Αυτός που τελευταία που απείλησε το Λευθέρι είναι ένας μπαλαντίνας ο οποίος δραστηριοποιείται πάνω στη Βουλγαρία. Λοιπόν, για να μην πληρώνουν οι Έλληνες πελάτες του ΦΠΑ. Αυτή δουλειά κάνει. Στέλνει το εμπόρευμα κατευθείαν από τη Βουλγαρία. Εκεί δραστηριοποιείται. Λοιπόν, αυτός και ο Καλογερόπουλος στο Φαλακρό Άλογο πηγαίνουν σε διάφορες πόλεις και τους φροντίζουν ακόμα και γυναίκες. Οι άνθρωποι στις πόλεις εκείνες που πάνε και μιλάνε. Όχι μόνο τους πληρώνουν, αλλά ακόμα και γυναίκες τους κανονίζουν για τα βράδια που θα κοιμηθούν. Εγώ με τον Γιώργο δεν έχουμε ασχοληθεί με το θέμα σοβαρά έτσι. Πλάκα τους κάναμε. Πλάκα κάναμε την έρευνά μας, αλλά μέχρι το σημείο που εντάξει κάτι τρέχει. Πλέον μετά τις απειλές και τα καραγκιουζιλίκια και τις ψυχοπάθειες από μερικούς, θα ασχοληθούμε σοβαρά. Εγώ θα σας πω μόνο ότι τον Οκτώβριο μετακομίζω στη Νέα Υόρκη για ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Θα γίνω
θα είμαστε στην ίδια γειτονιά με το λαμπράκι. Στην ίδια γίνεται γιατί μένει στην Black Rock. Στενό κορσέ. Ναι. Να μην αραπαχτείτε. Να μην αραπαχτείτε. Όσοι θα ξεφύγουν, ναι. Να μην αραπαχτείτε στον Πουνίδη σε καμιά εκδήλωση εκεί τη Πανκριτική. Ωραίε οι απειλέ. Δεν πρόκειται να είναι μέχρι τον Οκτώβριο έξω. Ωραίε οι απειλέ. Ωραία τα καραγκιουζιλίκια. Αλλά τώρα να σα δω και τώρα να δω τι ξυπνάδε και τι μαϊμουδιέ και τι κομπινούλε. Γιατί τώρα. Και θα ήθελα να το δείξω αυτό το γραφικό. Εάν γίνεται. Είναι μια φωτογραφία που έχουμε. Την έχω. Είναι η δεύτερη. Για να δω. Για λέγε η δεύτερη φωτογραφία, ναι. Η δεύτερη είναι ένα MBOE που τελειώνει σε... 524, ναι. Για να αυτό να μπορώ, αν μπορώ να ήτανε το... Στη λίστα, ήτανε στη λίστα που βρήκαμε στην πολιτεία της Ουάσιγκτον και στα έγγραφα που καταθέσαμε. Αυτό που κατέθεσε ο Σόρας για να αγοράσει τις ελληνικές τράπεζες. Με άγιο... Μίλησα με τον Μάλιγκαν για αυτό, τον δικηγόρο του Σόρα και καλά, και ο άνθρωπος με παρακάλεσε να του στείλω το βίντεο που μιλάνε για την εξωγήινη τεχνολογία που πουλήσανε. Α, γιατί την εξωγήινη. Ότι αυτό προέρχεται από το Βόσνη και δεν έχει καμία σχέση με εξωγήινη τεχνολογία. Τι λέει, εσύ. Του φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Τι λέει. Εξωγήινη... Δεν είναι από πατέντες, είναι από τα χρήματα που λέει ότι έχει ο Βόσνη. Ο Βόσνη, yes. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Γιώργο, τελικά ο Βόσνη τον βρήκαν ακόμα. Ο Βόσνη εξαφανισμένος είναι. Έχουμε εντοπίσει την οικογένειά του. Έχει δύο κόρες, 21 η μία, 29 η άλλη. Μένουν με τη μάνα τους σε ένα φτωχικό, ας το πούμε. Χρωστάει τις πτωχικές του κάρτες. Καταδικάστηκε από το τοπικό του δικαστήριο για ένα εικοσάρικο για απλήρωτη πιστωτική κάρτα και χρησιμοποιούσε την διεύθυνση ενός άλλου φτωχικού. Ναι. Ο Κλινάρτ είναι στην Κίνα. Λοιπόν, για να πάμε εδώ τώρα να δούμε εδώ πέρα, γιατί βρήκα το κομμάτι αυτό που έχω. Είναι η δεύτερη φωτογραφία. Το πρώτο είναι το CDR του Greek Papas της μεγάλης εταιρείας. Εδώ είναι μεγάλες εταιρείες. Βλέπω Custodian Deposit Receipt. Ναι, πάμε στην επόμενη. Εδώ βλέπουμε, κάτσε να πάμε εδώ, εδώ στην επόμενη. Εδώ βλέπουμε και την επόμενη. Βλέπουμε το νούμερο πάνω δεξιά που τελειώνει σε 524. 0524. Εδώ, δεξιτόξο. Well, next. Εδώ, next, δεξιά, άγγελε. Εδώ, το βλέπουμε. Λοιπόν, ναι. Αυτό λοιπόν είναι έγγραφο που έστειλαν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το έστειλαν για έλεγχο στην, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στην ΕΣΥΕΑ και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Με αυτό το παλιό χαρτοπλαστό θέλουν να αγοράσουν 4 τράπεζες. Αυτά είχαμε ανακαλύψει, Άγγελε. Μπορείς να μου πεις. Ακριβώς, μέχρι τώρα αρνούντουσαν ότι εμείς είχαμε, δηλαδή ότι είχαμε ανακαλύψει τα χρεόγραφά τους. Και τώρα, την 19 του μηνός, όταν κατέθεσαν αυτή την πρόταση, μας απέδειξαν ότι οι ίδιοι παραδέχονται ότι ανακαλύψαμε. Ναι, αλλά εφόσον, Γιώργο, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή 2 χρόνια τώρα έχουμε ασχοληθεί με τον Άρτεμις Όρας, ναι, που είναι και κεφαλή της υποθέσεως αυτή, και έχουμε παρουσιάσει τόσες εκπομπές με αποδείξεις, με τα πάντα από το Federal Government, από τα πάντα εδώ πέρα, ότι αυτά που έχει στα χέρια του είναι πλαστά. Ναι. Πώς έχουν το θράσος όμως και συνεχίζουν ακόμα να πάνε να αγοράσουν και τράπεζες με ψεύτικα χαρτιά? Είναι η πρώτη φορά, Άγγελε, που παρουσίασαν το ψεύτικο έγγραφο. Δεν το είχαν κάνει στο παρελθόν. Αυτό λέγαμε και εμείς στον αέρα. Ναι. Έχεις πλαστό 100 δόλαρο. Εάν δεν το βγάλεις από την τσέπη σου, δεν μπορεί να κάνει κανένα τίποτα. Άρα και τώρα πλησιάζει, έτσι, η εποχή. Αυτό που βλέπω δηλαδή, αν πραγματικά, όπως μας λέει και ο Ρινιός, παρουσίασαν αυτό το έγγραφο, το πλαστό στην τράπεζα. Αυτό είναι αντίγραφο. Αντίγραφο, ακριβές αντίγραφο από αυτά που έδωσε. Ωραία, λοιπόν. Εντάξει, το έδωσε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το παρουσίασε, έτσι δεν είναι? Ναι, στην εξώδικη πρόταση. Ωραία, στην πρόταση που έκανε στην Τράπεζα. Άραγε, αυτοί, μόλις αυτοί κάνουν την έρευνά τους και δουν ότι αυτό είναι πλαστό, αυτός πάει κατευθείαν 80 χρόνια φυλακή. Αυτό είναι αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Είναι κακούργημα στην Ελλάδα. Βέβαια. Στην Αμερική είναι απάτη για να πάνε μέσα. Αλλά δεν είναι μόνο το πλαστό έγγραφο. Είναι όλη η εγκληματική οργάνωση. Όλη η εγκληματική οργάνωση που μοιράζει πλαστά έγγραφα. Ο Καλογερόπουλος που λέει παραμύθια στους δημάρχους. Ο Γεωργαντζάς ο αντιπρόεδρος. Ο Λαμπράκης ο πρόεδρος. Έχουν μια δομή αρχηγική που είναι όπως η μαφία. Απειλές,
Ήβρης, ο οποίος δεν είναι μαζί μας, πρέπει να τον εξαφανίσουμε. Αυτά είναι εγκληματική οργάνωση. Δεν είναι μόνο το πλαστό έγγραφο. Εδώ δεν περνάνε στην Αμερική αυτά τα πράγματα. Το Αμερικανικό Υπουργείο έχει πάρει θέση σε αυτό, έτσι. Και βλέπουμε ο Μούλιγκεν τώρα πώς τους πούλησε. Στη σημερινή κουβέντα που είχε μαθεί. Ο άνθρωπος είπε, εγώ δεν ξέρω τίποτα, το Βόσνιο δεν το ξέρω. Μου τα έδωσαν, εγώ έστειλα ένα γράμμα και το Αμερικανικό Υπουργείο δεν μου απάντησε καν. Αυτό είπα. Λόγω του έδωμα και τον χρόνο, η γυναίκα αυτή, η κυρία Κάρεν, η οποία με λίγα λόγια να καταλάβουν και οι ακροατές μας, εργαζόταν για τη Διεθνής Τράπεζα, την Παγκόσμια Τράπεζα. Μια τράπεζα. Ισχυρίζεται ότι ακόμη δραστηριοποιείται εκεί. Είπε ότι τη διώξανε. Ναι, γιατί άρχισε να λέει για το χρυσό του Μάρκος. Μόνο για το χρυσό, είπε για άλλα κράτη. Και είπε ότι. Είπε και άλλα πράγματα. Είπε παραδείγματος χάρη την κατάσταση της Ελλάδος. Και σε άλλα κράτη, στην Αμερική. Οι τράπεζες πώς παίρνουν τα επιτόκια με σκάμ. Δηλαδή με απάτη. Σε αυτό εγώ συμφωνώ. Ναι, δηλαδή συνδυάζουμε με. Δηλαδή αυτά τα πράγματα εγώ. Θα τη βγάλουμε πάλι στον αέρα, Άγγελε, μην ανησυχείς. Αυτή δεν μπορώ να καταλάβω πως αυτή. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως αυτή ακόμα είναι ζωντανή. Αυτά που λέει, ειδικά για τις ατομικές βόμβες που έγινε η έκρηξη έξω από το Τσάλτον και όλα αυτά, αυτά που λέει έχουν κάποια βάση. Το πρόβλημα σε όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας είναι ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή, ποιος είδε το χρυσό του Μάρκος και γιατί να το δώσει ο Μάρκος, ο πεθαμένος και τα παιδιά του. Ναι. Και η τελευταία ερώτηση που την έκανε ο Λευτέρης στην συγκεκριμένη συνέντευξη ήταν για τον Τζορτζ Σόρος και δεν ήταν σαφές στην απάντησή της. Έτσι θα συνεχίσουμε με αυτήν. Βέβαια. Ναι, και με αυτήν και με τον Κίναν. Εντάξει, γιατί υπάρχει πλέον επαφή και με τον Κίναν και θα βγει να μιλήσει και ο Κίναν, γιατί αυτές οι ομάδες είναι διαφορετικές ομάδες. Η κάθε μία έχει τη δική της ατζέντα. Αχα. Αλλά στην Ελλάδα η ατζέντα είναι να φάμε. Αχα. Αυτή είναι η ατζέντα. Δεν υπάρχει άλλη. Βέβαια. Εντάξει, λοιπόν. Περνάνε καλά. Όσο διαρκεί και όταν χρειαστεί ο Μάκης θα πάει φυλακή, σου λέει, οι υπόλοιποι θα γλιτώσουν. Βίκη Χαραλάμπους, Καλογερόπουλος και οι υπόλοιποι. Ναι. Δεν θα γλιτώσουν. Δυστυχώς. Κατάλαβα. Γιατί είναι μια κλιματική οργάνωση, ήδη υπάρχει δίωξη κατά Αλεξάνδερ Χαραλάμπους Καλογερόπουλου. Ήταν στον εισαγγελέα πριν μερικές μέρες για να καταθέσουν και έχουν την εντύπωση ότι εισαγγελέα ήταν μαζί τους. Δηλαδή με αυτούς που κυκλοφορούν πλαστέγραφα. Εντάξει. Κατάλαβα. Λοιπόν, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Να έχετε καλό βράδυ και οι δύο. Ενδιαφέρον, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή σήμερα. Η εκπομπή αυτή έχει ήδη ηχογραφηθεί και θα παρουσιαστεί και στο YouTube σε κανένα 2-3 ώρες για να ξέρουν οι φίλοι ακροατές. Έτσι να μην ανησυχούν, θα μπει στον αέρα αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, καλό βράδυ από εσάς. Καλή νύχτα σε όλους. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Αύριο θα έχουμε εδώ κοντά μας τον Παναγιώτη τον Ντουλάτο. Θα μιλήσουμε με διάφορα θέματα εκεί με τον Παναγιώτη και μια ευκαιρία να μιλήσουμε και για την Παγκόσμια Τράπεζα και τα χρήματα. Μπορεί να ξέρει ο Παναγιώτης πολλά αυτά τα οποία ξέρει και τα λοιπά. Την αγάπη μας από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Στα 2 λεπτά να περάσουμε έτσι ένα αφιέρωμα που έχουμε για την εθνική μας.